Κωνσταντινίδη. Παπαδόπουλος πάει την μπάλα. Κωνσταντινίδης κατεβαίνει όλη την πτέρυγα γρήγορα. Σε την παλιά την μαζεύει ο Παπαδόπουλος. Ελίσσεται στην περιοχή. Κάνει καταπληκτική ενέργεια. Πέφτει κάτω και είναι πέναλτι που δίνει αμέσως ο Δούρος. Είναι πέναλτι από την εξαιρετική προσπάθεια του Παπαδόπουλου. Ο Βάλλας απλώνει το χέρι του. Γίνεται τώρα χαμός εκεί. Εντονότατες διαμαρτυρίες πιάνονται στα χέρια. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Ανατολάκης, Κούμας, ο Τζόρτζεβιτς. Ζητείται ηρεμία. Σε Ταρίδης με το Γιάννου. Στο έκτο λεπτό. Παπαδόπουλος κάνει δύο κινήσεις στην περιοχή. Κοιτάξτε, μαζεύει με το δεξί. Ξεφεύγει. Κόβει την μπάλα για να φύγει από το Βάλα που απλώνει το χέρι. Α, δύσκολη, δύσκολη φάση. Εδώ θα δούμε. Περνάει. Ο Βάλας εδώ τον πιάνει. Ναι, έχει βάλει το πόδι. Έχει βάλει το δεξί πόδι ο Βάλας. Ο Δούρος θα είναι δίπλα. Και στηρίζει το πέναλτι του Βάλα στον Παπαδόπουλο. Έβδομο λεπτό. Ο Μπασινάς απέναντι στον Κλεό Παγιάννου. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ανοίγει το σκορ. Κάνει το 1-0 στο ντέρμπι. Σκοράροντας για 7η φορά φέτος. Στο 7ο λεπτό του παιχνιδιού. Και λεωφόρος λέγεται. Παραλαμβάνω στη φάση που ο Παπαδόπουλος πήρε από τον Κωνσταντινίδη. Έκανε δύο κινήσεις στην περιοχή. Εδώ είναι η εκτέλεση του Μπασινά. Άδειασε τον πάντο. Στη συνέχεια ξέφυγε από το Βάλα που άπλωσε το χέρι. Συνέχισε ο Παπαδόπουλος. Τον βρήκε και με το πόδι ο Βάλας και εδώ στο πέναλτι ο Δούρος. Έχουν πέσει ένα σωρό καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Δούρος αμέσως πηγαίνει στον παρατηρητή και τον Μποροβίλο. Πάλι εδώ η εκτέλεση. 1-0. Ο Δούρος κάνει, ζητάει να γίνουν συστάσεις. Ο Μητρόπουλος κάνει νόημα στους παίκτες του Ολυμπιακού να φύγουν. Κανείς δεν τον ακολουθεί. Του κάνει παρατηρήσεις ο Δούρος και τον παρακαλεί να επιστρέψει αμέσως στον πάγκο. Ο Μητρόπουλος δεν έχει κανένα λόγο βέβαια να βρίσκεται τόσο αγωνιστικού χώρου. Αυτή είναι δουλειά πρώτου, τέταρτου διαιτητή και του παρατηρητή. Για να ακούσουμε τον Νίκο Καβαλά. Νίκο. Εκτός από τις δυνάμεις της αστυνομίας στον αγωνιστικό χώρο, ανάμεσα στους πάγκους, δίπλα στον πάγκο του Ολυμπιακού, για ακρίβεια, βρίσκεται και ο εισαγγελέας, ο κ. Ασπρογέρακας, ο οποίος παρακολουθεί τα δρόμενα. Είναι ένα στοιχείο ενώ το παιχνίδι ξαναρχίζει, για το οποίο πολλοί μίλησαν νωρίτερα. Άκουγα και τον Βασίλη Τσιάρτα να το σχολιάζει. Την ταχύτητα δηλαδή του Παπαδόπουλου απέναντι στο βαρύ σχετικά κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ολυμπιακού. Εδώ ο Παπαδόπουλος κόβει το Μαυρογεννίδη. Το εκτέλεσε ο Μπασινάς. Προηγείται 1-0. Βασινάς θέλει να περάσει το κόβιο Καστίγιος. Ιωβάνη παίρνει πάλι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Φάουλ του Νέρη Καστίγιο και αμέσως κάρτα από το Δούρο. Είχε διώξει την μπάλα ο Βασινάς όταν το χτύπησε ο μικρός. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο τέρμπι. Εδώ ακούμε τον Νίκο Καβάλα. Ο Νίκος Αλέφατος φώναξε κοντά το Λάβρο Χούτο να ετοιμαστεί να περάσει σε λίγο στο παιχνίδι. Να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Εδώ ξαναείδαμε την κλωτσιά του Καστίγιο στο Βασινά. Που κάνει, βλέπετε, σε πολύ ήπιο τόνο και παρατηρήσει τον πιτσιρικά. Μίνχ. Ξέρετε τον Παπαδόπουλο. Μπάλα χτυπή. Γιωβάνι. Πολύ ωραία ενέργεια γυρίζει. Είναι και ο Κούμας εκεί. Περνάει ο Βραζιλιάνος. Ελέγχει ο Κωνσταντινίδης. Πάνω στο Γιωβάνι. Θέλει να φύγει από τον Κούμα. Τον ρίχνει κάτω ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Φάουλ του Ολυμπιακού. Ζητάει και κάρτα ο Γιωβάνι. Σε καλό σημείο πάλι με τον Γιωργάτο. Αλέφατος φωνάζει, έφυγε και από τον τετράγωνό του. Ο Μποροβίλος τον επαναφέρει. Γενικά κόσμιος πάντως η συμπεριφορά του Νίκος Αλέφατος, δεν έχει ξεφύγει από τα σκάμενα. 44ο λεπτό. Το φάουλ του Γιωργάτου, η μπάλα περνάει, ο Χαλκιάς διώχνει και φεύγει η μπάλα. Για να δούμε, φωνάζουν και Ολυμπιακού για γκολ. Φωνάζουν για γκολ. Γκολ έχει δείξει ο βοηθός. Ο βοηθός έχει δείξει γκολ, είναι ισοφάριση για τον Ολυμπιακό.
Ο Στολτίδης είναι αυτός που κάνει το 1-1 όπως και στη Ριζούπολη. Για μαρτύρονται τώρα επέκταση του Παναθηναϊκού. Ο βοηθός έχει φύγει κανονικά, έδειξε στο δούρο γκολ. Το 1-1 στο 45. Για να δούμε. Από εδώ νομίζω ότι θα δούμε. Το φάουλ του Γιωργάτου. Κεφαλιά του Στολτίδη. Χαλκιάς που διώχνει, βρίσκει μπάλα στο κορμί του. Είναι πίσω του, άντε να δεις εκεί. Είναι αδύνατον από εδώ να δει κανείς. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και φεύγει ο Γαλανός για τη σέντρα. Ίσως εδώ δούμε κάτι παραπάνω. Χαλκιάς, πίσω του. Πρέπει να είναι μέσα, ναι. Πρέπει να είναι μέσα στην προβολή που κάνει ο Μωρής. Φαίνεται ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Τώρα βέβαια για να είναι γκολ πρέπει να είναι 100% μέσα. Ο Δούρος συμβουλεύει και τον βοηθό. Και δείχνει γκολ. Πάλι ο Στολτίδης, Χαλκιάς με το αριστερό χέρι απλωμένο, η μπάλα στο σώμα του, περνάει πίσω του, βρίσκει στο κορμί του, ο Μωρής διώχνει, εκεί ο βοηθός δείχνει ότι έχει περάσει μπάλα τη γραμμή. Έχουμε 4 λεπτά επιπλέον. Το 1-1 από τον Άκη Στολτίδη, το ντέρμπι στα Ίσια λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο. Και ο Ολυμπιακός δικαιώνεται για την πίεση του, για το ρίσκο του Αλέφαντου να ρίξει έναν ακόμη επιθετικό από το 17, το Χούτο, και για την πίεση που γενικά άσκησε στο Παναθηναϊκό. Άλλη προηγούμενη προβολή του Στολτίδη. Ζιωβάνι. Το κρατάει ο Κυριάκος. Φάουλ. Ζητάει αγωνιά ο Κυριάκος από το Δούρο. Στο ξεκίνημα. Συνέχεια κάτια στο Ζιωβάνι. Θα έχουμε πολλά τέτοια όσο το μάτς ακροβατεί στο 1-1. Ανεβαίνει η αδρεναλίνη, το πάθος, η δύναμη. Εις βάρος συνήθως του θεάματος, αλλά με αυτή την άγρια ομορφιά το ντέρμπι. Τελεστεί το Γεωργάτο. Αφού ο Δούρος κάνει τις απαραίτητες στάσεις γιατί όλοι αλληλοτραβιούνται μες στην περιοχή. Κοιτάξτε εδώ το Στολτίδη με τον Κυριάκο τι γίνεται. Το σούτ στην κίνηση, ένα καταπληκτικό γκολ από τον Τζόρτζεβιτς, την πανέξυπνη κομπίνα με τον Γεωργάτο. Το γκολ για τον Ολυμπιακό που ανατρέπει τα δεδομένα και προηγείται τώρα στο 54ο λεπτό του παιχνιδιού. Ένα γκολ που έπιασε στον ύπνο όλη την άμυνα των πράσινων. Εδώ ο Γεωργάτος πανηγυρίζει. Έξαλα για την κομπίνα που έκανε με τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ο οποίος σκοράρει για έκτη φορά σε ντέρμπι των Ιωνίων. Εδώ δείτε. Όλοι περίμεναν σέντρα. Χαμηλά την μπάλα σε πρώτο χρόνο αμέσως στο πλασέ. Πάνω από το Χαλκιά που ευνηδιάστηκε και αυτός όπως και όλη η άμυνα το 1-2. Στον κενό χώρο πανέξυπνη κομπίνα μεταξύ Γεωργάτου Τζόρτζεβιτς. Ένα πολύ όμορφο γκολ και από ό,τι δείχνει στην εκτέλεσή του δουλεμένο στην προπόνηση. Τέλος του πρώτου μέρους και ξεκίνημα της επανάληψης. Ο Ολυμπιακός ανατρέπει τα δεδομένα. Ο Κωνσταντίνου θέλει να πατήσει αμέσως. Μπλοκάρει ο Γιάννου. Ο πάντως έχει πιο πλάγια τον Γεωργάτο. Έχει περάσει βέβαια δεξιά, αλλά φέρνει στα αριστερό την μπάλα και κάνει την παλιά. Βγάζει ο Κούμας. Ο Σιωβάνι θα δει κόκκινη κάρτα, είμαι σίγουρος. Ναι, την έχει βγάλει ο Δούρος. Αλληλοσπρόχνονται διαρκώς αστόπα και στο τελευταίο σπρόξιμο που είχαμε δέχτηκε κλωτσιά ο Κυριάκος από τον Σιωβάνι που είναι πεσμένος κάτω από πίσω. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Εδώ κρατάει ένα τον άλλο. Τον αγώνα ο Σιωβάνι ψηλά κάτω στο έδαφος. Πέφτει πάνω στον Κυριάκο. Τον χτυπάει ο Κυριάκος με το αριστερό. Και εδώ το κλωτσάει εμψυχρό ο Βραζιλιάνος. Δεν έχει δει ο Δούρος τι έχει γίνει εδώ ψηλά. Όταν τραβάει ο ένας τον άλλο, θα το δούμε βέβαια έχει δει. Θα δούμε που θα δείξει την κάρτα. Ο Σιωβάνι σπρώχνει με τον αγώνα στο λαιμό του Σιωβάνι που τον κρατάει. Τον χτυπάει εδώ στο έδαφος δύο φορές, του ρίχνει γροθιά στο αυτί και του ανταποδίδει με κλωτσιά ο Βραζιλιάνος. Κανονικά είναι δύο κόκκινες κάρτες. Να δούμε τι θα πει ο Δούρος. Στο 72. Καθοριστικότατο σημείο 1-2 το σκορ και θα δούμε αν θα μείνουν με 10 οι δύο ομάδες ή η μία από τις δύο. Κόκκινη στο Σιωβάνι. Μόλις σηκώθηκε. Πρώτη του αποβολή όπως βλέπετε. Του δείχνει τα δόντια του Σιωβάνι ότι έχει δεχτεί αγωνιά. Τον Κυριάκο δεν τον στέλνει, δεν τον αποβάλλει. Τον στέλνει έξω για πρώτες βοήθειες. Δεν έχει δει την μονομαχία ο Δούρος στην περιοχή. Δεν έχει δει τα αλληλοσπροξήματα. Εδώ δείτε. Κρατάει ο Κυριάκος. Ο αγώνας του Σιωβάνι ρίχνει κάτω τον Κυριάκο που του ανταποδίδει εδώ με την αριστερή αγωνιά. Εδώ αυτό είδε ο Δούρος στην κλωτσιά του Σιωβάνι όταν από τις φωνές του κόσμου γύρισε πίσω στους δύο πεσμένους παίκτες
και αποβάλλει τον Σιωβάνι, αφήνοντας με 10 τον Ολυμπιακό. Κρατήσει τη φανέλα του Κυριάκου Βάλλας. Σφύριγμα για φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, ενώ έφευγε ο Λιζαντέμπε. Γι' αυτό διαμαρτύρονται βέβαια οι παιδούχοι. Αυτό δείχνει και ο Σαπάνης στο δούρο που έκανε λάθος κρίση του πλεονεκτήματος εδώ. Δείτε, σαφώς υπάρχει φάουλ, αλλά αφού παίρνει την κεφαλιά και τροφοδοτεί τον Λιζαντέμπο Κωνσταντίνου, δεν συντρέχει κανένας λόγος να διακοπεί το παιχνίδι. Στο 81. Τα 32 μέτρα το φάουλ αυτό με τον Πασινά έτοιμο. Φωνάζουν στον κόσμο του Παναθηναϊκού οι παίκτες του, γιατί έχουν πέσει και 3 καθίσματα στο γήπεδο, να ηρεμήσουν και να τους αφήσουν να παίξουν το παιχνίδι. Βασινάς, γυρίζει ο Μικάελσεν, κόντρε στο σουτ, το γκολ το 2-2 από τον Κούμα. Ο Κούμας είναι αυτός που κάνει στο 81 το 2-2. Καρποφορεί τώρα η μεγάλη πίεση του Παναθηναϊκού που φέρνει πάλι το μάτς στα ίσια με τον αρχηγό του. Για να αποδειχθεί και για τις δύο ομάδες ότι όταν παίξουν μπάλα, όταν δοκιμάσουν να απειλήσουν την αντίπαλη περιοχή, έχουν πολλές δυνατότητες και θέαμα να προσφέρουν και γκολ να πετύχουν. Ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει 2-2. Και ελπίζω να κατάλαβαν οι θερμοκέφαλοι πιτσιρικάδες της εξέδρας πόσο δίκιο είχε ο Κούμας όταν πέταγε τα καθίσματα εκτός γηπέδου και τους εκλιπαρούσε να τους αφήσουν να παίξουν μπάλα επιτέλους. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό μες στο γήπεδο, όχι αυτό που προσπαθούν να παίξουν την εξέδρα κάτω. Εδώ δείτε. Γυρίζει μπάλα, το σουτ του Κούμα στη γωνία, 2-2. Απέναντι βέβαια σε ένα λαβωμένο Ολυμπιακό που θυμίζω παίζει με 10 από το 72. Εδώ και 9-10 λεπτά, σε μια φάση που η υπόδειξη μάλλον των αδικούς έπρεπε να έχει φύγει και ο Κυριάκος από το παιχνίδι. Πανηγυρισμός του αρχηγού εδώ του Κούμα με την άλλη παλιοσύρα της ομάδας, τον Άγγελο Μπασινά. Σας το έλεγα την αρχή ότι ο Κούμας είναι σε εξαιρετική κατάσταση, έχει πολλές δυνάμεις. Βγήκε πολλές φορές από την άμυνα όταν βρέθηκε πίσω ο Παναθηναϊκός στο σκορ και βέβαια σε όλα τα στημένα απειλή. Σταντίνου που κυνηγάει. Κυριάκος με το σώμα. Δύο στην κορυφή. Και όλα πια μένουν ανοιχτά. Στην κούρσα για τον τίτλο. Ο Τζόρτζεβιτς. Το φάουλ δίνει στον Σαπάνη ο δούρος. Αλέφαντος πάλι ξέφυγε λίγο και είναι λίγο μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει και πολύ χώρο, λέει ο χώρος, είναι αλήθεια, για να κινηθούν οι προπονητές. Βενετίδης με το Σεδαρίδη έχουν πιάσει στα χέρια. Ο Γιώργος διακόπτει άμεσα την κοκορομαχία. Ο Αλέφατος φωνάζει να γεμίσουν την περιοχή του Παναθηναϊκού. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Τζόρτζεβιτς πρέπει να πάει πιο πίσω. Το υποδεικνύει ο Μικάελσεν και έρχεται και ο Δούρος. Έχουμε φάει πάνω από ένα λεπτό εδώ.